Η λίμνη των Κύκνων. Η ιστορία μας συνέβη πριν από πάρα πολλά χρόνια, τότε που υπήρχαν ακόμα όμορφοι πρίγκιπες, σκοτεινοί μάγοι, λαμπερές νεράιδες και αστεία ξωτικά. Εκείνη λοιπόν την εποχή, ένας πρίγκιπας, ίσως ο ομορφότερος από όλους τους πρίγκιπες των παραμυθιών, ζούσε με τη μητέρα του σε ένα μεγάλο και λαμπρό παλάτι. Και τίποτα δεν τον ευχαριστούσε περισσότερο από το να καλεί τους φίλους του και να γλεντά μαζί τους ως το πρωί. Οι δεξιώσεις διαδέχονταν η μία την άλλη. Πότε χόρευαν κάτω από τα δέντρα του κήπου και πότε στις εντυπωσιακές αίθουσες χορού του παλατιού. Η μητέρα του όμως δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένη από την άστατη ζωή του γιού της και συχνά τον μάλωνε. «Καλό μου παιδί, ως πότε θα συνεχίσεις αυτή τη ζωή, μεγάλωσες πια», του είπε μια μέρα. «Αύριο, που κλείνεις τα 18 σου χρόνια, θα καλέσουμε όλες τις πριγκίπισσες για να διαλέξεις μία από αυτές για γυναίκα σου». «Το αύριο είναι ακόμα μακριά», ψιθύρισε εκείνος και πλησίασε την παρέα του που χόρευε στο φεγγαρόλου στο κήπο του παλατιού. Μα σε μια στιγμή ένα απαλό θρόισμα ακούστηκε, σαν φτερούγισμα πουλιού ή σαν το πέρασμα του ανέμου ανάμεσα από τα φύλλα, και ένα κοπάδι ολόλευκων κύκνων φώτισε τη νύχτα πετώντας πάνω από τα κεφάλια του πρίγκιπα και των καλεσμένων του. «Πάμε στη λίμνη να κυνηγήσουμε τους κύκνους», φώναξε ενθουσιασμένος, δίχως να σκεφτεί λεπτό, και όρμησε να πάρει το τόξο και τα βέλη του. Μάτια προσπαθούσαν όλο το βράδυ να πετύχουν τους κύκνους με τα βέλη τους. Αυτοί πετούσαν γρήγορα και χάνονταν στον ουρανό. Η λίμνη εκείνο το βράδυ ήταν ασημένια, λες και είχε βουτήξει μέσα ολόγυμο το φεγγάρι. Ο πρίγκιπας άφησε την παρέα του και στάθηκε να εξαποστάσει λίγο στην όχθη της. Και ύστερα σαν κάτι νάστραψε μπροστά στα μάτια του. Έτσι ξαφνικά και εμφανίστηκε η ομορφότερη γυναίκα που είχε δει ποτέ του. «Ποια είσαι?» τη ρώτησε θαμπωμένος. «Είμαι η βασίλισσα των Κύκνων, που λίγο πριν σημάδευες για να σκοτώσεις», του απάντησε εκείνη. «Αδύνατον», ψέλησε ο πρίγκιπας. «Ένας κακός μάγος με μεταμόρφωσε σε κύκνο, και εμένα και τις φίλες μου. Μόνο τα μεσάνυχτα παίρνω την ανθρώπινη μορφή μου για να μεταμορφωθώ και πάλι σε κύκνο το ξημέρωμα». Όλη τη νύχτα άκουγε τη λυπημένη βασίλισσα των Κύκνων να διηγείται την ιστορία της. Και την αγάπησε πολύ, πάρα πολύ. «Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να λυθούν τα μάγια?» τη ρώτησε απελπισμένος. «Ένας μόνο. Η αγάπη. Η αληθινή αγάπη. Μα τότε είσαι ελεύθερη επειδή σε αγαπώ. Σε αγαπώ αληθινά», είπε ο πρίγκιπας και γονάτισε μπροστά της. Αμέσως μια μαύρη κουκουβάγια πέταξε από πάνω τους. «Ο μοχθηρός μάγος», ψιθύρισε η βασίλισσα των Κύκνων ταραγμένη, «είναι εδώ και μας ακούει». «Μη φοβάσαι», είπε ο πρίγκιπας κρατώντας τη στο χέρι. «Αύριο θα έρθει στο παλάτι, στο χορό των γενεθλίων μου. Εκεί θα ανακοινώσω σε όλο τον κόσμο ότι θα γίνεις γυναίκα μου». Η κοπέλα αναστέναξε ευτυχισμένη στην αγκαλιά του πρίγκιπα και έτσι αγκαλιασμένους τους βρήκε η αυγή. Ξημέρωνε ακόμη όταν μια παρέα κοριτσιών τους πλησίασε βιαστικά. Τότε έκπληκτος ο πρίγκιπας είδε την αγαπημένη του να μεταμορφώνεται σε κύκνο και να γλιστρά από την αγκαλιά του πετώντας μακριά μαζί με τη συντροφιά της. Την επόμενη μέρα όλα ήταν έτοιμα για το μεγάλο χορό. Το παλάτι έλαμπε μεγαλοπρεπές και επιβλητικό. Οι καλεσμένοι φορούσαν τα κομψότερα κουστούμια και τις πιο εντυπωσιακές τουαλέτες. Ο πρίγκιπας στεκόταν ανυπόμονος πλάι στη μητέρα του και υποδεχόταν τις πριγκίπισσες που προσπαθούσαν να τον εντυπωσιάσουν με την παρουσία τους ή με το χορό τους. Θα διάλεγε τη γυναίκα του απόψε και κάθε μία ήθελε να είναι η τυχερή. «Λοιπόν, παιδί μου», ρωτούσε με αγωνία η μητέρα του, «αποφάσισες?» Μα η καρδιά του πρίγκιπα χτυπούσε μόνο για μία και αυτή δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Ώσπου οι πόρτες στη μεγάλη σάλα άνοιξαν διάπλατα. Η μουσική σταμάτησε και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στους νέους καλεσμένους. Ένας άνδρας και η πανέμορφη κόρη του προχώρησαν στην αίθουσα ντυμένοι στα μαύρα.
«Επιτέλους», είπε ο πρίγκιπας και έτρεξε να φιλήσει τα χέρια της αγαπημένης του. Όμως έμεινε για μια στιγμή ακίνητος μπροστά της όταν αντίκρισε το παγωμένο της βλέμμα και μια έκφραση στο πρόσωπό της που δεν είχε ξαναδεί. Κι όμως ήταν εκείνη, δεν μπορούσε να είναι άλλη. Αμέσως έστρεψε το κεφάλι στη μητέρα του λέγοντας «Αυτή είναι η γυναίκα που αγαπώ, καμία άλλη». Όμως αλίμονο, η αληθινή βασίλισσα των Κύκνων εμφανίστηκε στην είσοδο της αίθουσας ντυμένη στα ολόλευκα και τα άκουσε όλα. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο πρίγκιπάς της, εκείνος που της ορκιζόταν αιώνια αγάπη το προηγούμενο βράδυ, κρατούσε τώρα στην αγκαλιά του κάποια άλλη. Κλαίγοντας, η βασίλισσα των Κύκνων έφυγε τρέχοντας μακριά από το παλάτι. Δεν χρειάστηκε να περάσει πολλή ώρα για να καταλάβει ο πρίγκιπας ότι τον είχαν ξεγελάσει. Κοίταξε το μαυροντυμένο άντρα και είδε ότι το πρόσωπό του έμοιαζε με το κεφάλι της κουκουβάγιας. Ο άντρας που στεκότανε μπροστά του ήταν ο ίδιος κακός μάγος που είχε μεταμορφώσει την αγαπημένη του σε Κύκνο. Και η γυναίκα που είχε μαζί του σε τίποτε δεν θύμιζε τώρα τη βασίλισσά του. Έτρεξε απελπισμένος ξοπίσω της να την προλάβει. Μα πού να ψάξει να τη βρει? Τότε θυμήθηκε τη λίμνη όπου είχαν γνωριστεί την προηγούμενη νύχτα. Τρέχοντας, διέσχισε το σκοτεινό δάσος και έφτασε μέχρι εκεί. Ήταν και απόψε η γαλήνια η λίμνη και το φεγγάρι, πιο θλιμμένο από ποτέ, καθρεφτιζόταν στα νερά της. Είδε τις φίλες της αγαπημένης του που σχημάτιζαν έναν κύκλο και στο κέντρο ήταν εκείνη. Μόλις τον είδε, έλαμψε πάλι το πρόσωπό της και χύθηκε στην ανοιχτή αγκαλιά του. Εκείνη, που λίγο πριν ορκιζόταν κλαίγοντας τις φίλες της που θα τον ξεχνούσε, «Θα μείνω για πάντα στο πλευρό σου. Κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει τώρα», είπε ο πρίγκιπας. Πολλές φήμες ακούστηκαν από τότε για τους δυο τους, πως δηλαδή ο κακός μάγος τους βρήκε και προσπάθησε να τους χωρίσει ξανά. Όμως δεν είναι αλήθεια. Και να το ξέρετε, γιατί όπως είπε και ο πρίγκιπας στη βασίλισσά του όταν έμειναν οι δυο τους, τίποτε δεν είναι πιο δυνατό από την αγάπη.